Και πάμε λίγο να ανοίξουμε ένα θέμα. Εκεί στο Αυδού υπάρχει ένα γεφυράκι ιστορικό, το οποίο δίνει μάχη για να κρατηθεί όρθιο. Ένας κάτοικος περιοχής, ο κύριος Ανιφαντάκης, ανέβασε κάποιες σχετικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο που αποτυπώνονται μέσα από αυτές τις φωτογραφίες το πρόβλημα, αποτυπώνεται το μέγεθος του προβλήματος. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως μαζί του. Κύριε Ανιφαντάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαι σίγουρος ότι οι αρμόδιοι θα πράξουν αυτό που πρέπει να πράξουν. Θα γίνει ο σχετικός έλεγχος, καθώς αυτό το γεφυράκι έχει ταυτιστεί με την περιοχή. Ναι. Και πρέπει βέβαια να χτυπήσουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι καμπανάκι κινδύνου, να κάνουν κάτι αρμόδιοι. Κοιτάξτε να δείτε, η περιοχή αυτή είναι επιβαρημένη πάρα πολύ από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα. Επομένως, ο Δήμος είναι πάρα πολύ επιβαρημένος και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το βάρος που του αναλογεί. Από την άλλη πλευρά, αυτό το γεφυράκι βρίσκεται σε ένα κομμάτι της κήτης του χώνου, ο οποίος εκβάλλει στο φράγμα Ποσελένη. Επομένως, πιστεύουμε ότι είναι και αρμοδιότητα αυτών που επιβλέπουν το φράγμα Ποσελένη να μεριμνήσουν για τη διάσωση αυτού του μνημείου. Κύριε Ανιφαντάκη, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Είναι ένα ιστορικό γεφυράκι το οποίο κατασκευάστηκε στα χρόνια της κριτικής πολιτείας. Σωστά, διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε μία γραπτή μαρτυρία ότι είναι ένα έργο της κριτικής πολιτείας. Ωραία. Δεν έχουμε μία σίγουρη χρονολογία κατασκευής. Μπορούμε όμως να εικάζουμε ότι είναι γύρω στο 1900. Ωραία. Έχει υποστεί κάποιες φθορές λοιπόν. Έχει υποστεί κάποιες φθορές. Από τη μία βέβαια λόγω της παλαιότητας και των χρόνων και από την άλλη λόγω της κακοκαιρίας. Βεβαίως. Μάλιστα. Οι κάτοικοι, εσείς ο ίδιος, φαντάζομαι είστε τη φωνή και των κατοίκων, τι ζητούν, τι πρέπει να γίνει? Να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σωθεί και αργότερα να επισκευαστεί. Αυτό που προέχει είναι να μην καταρρεύσει. Να μην καταρρεύσει. Φοβάστε ότι αν έχουμε πάλι ακραία καιρικά φαινόμενα εκεί στην περιοχή, το πρόβλημα θα γιγαντωθεί, θα μεγαλώσει, θα υπάρχει κίνδυνος ορατός. Αυτή τη στιγμή ο χώνος, ο ποταμός χώνος, τρέχει ορμητικά σε αυτή την περιοχή. Ναι. Τα νερά του είναι ορμητικά. Τρέχει. Καταλάβατε. Και δυστυχώς το ένα κράσπεδο έχει φύγει, έχει καταρρεύσει. Και πρέπει αυτή τη στιγμή να διασωθεί. Η επισκευή είναι μια δεύτερη ενέργεια στην οποία πρέπει να προβούμε. Έχετε έρθει σε επαφή με αρμόδιους φορείς, έχετε επικοινωνήσει, έχετε λάβει κάποια Κοιτάξτε, διαβεβαίωση? Ο κύριος Κοπάσης το πρωί διαβεβαίωσε ότι θα στείλει μηχανικούς να δούνε, να εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς και να δούνε τι μπορούν να κάνουν για να μην καταρρεύσει το μνημείο αυτό, το οποίο είναι απείρου καλός μνημείο. Ξέρετε, το Αυδού ήταν ένα χωριό το οποίο περικυκλώνεται από χυμάρους. Δεν είναι ένας, είναι τρεις οι χύμαροι. Οι δύο από αυτούς ήταν πάρα πολύ ορμητικοί. Ήταν ο Φόνος και ο Πετράς. Αυτά τα νερά παροχετεύονται στο φράγμα Ποσελένη. Εφόσον λοιπόν υπάρχει μια τεχνική υπηρεσία που επιβλέπει το φράγμα, τη σωστή λειτουργία του φράγματος, μπορούνε, και μας διαβεβαίωσε ότι θα το κάνει, να δούνε το μέγεθος της ζημιάς, αν μπορούν άμεσα κάτι να κάνουν, που είναι πράγμα δύσκολο, γιατί σας λέω ότι κάτω τρέχει ορμητικά νερό. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι χθες και σήμερα βρέχει συνεχώς έχει. Κύριε Ανιφαντάκη, να ελπίσουμε να βρεθεί λύση, να σπεύσουν εκεί οι αρμόδιοι, να υπάρξει μία μελέτη για να μην χαθεί
αυτό το μνημείο. Το δυσάρεστο είναι ότι είμαστε σε μια δυσμενή συγκυρία. Ο Δήμος Χερσονήσου, ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει στα παράλια. Βέβαια, έτσι, μεγάλα τα, πολλά τα προβλήματα, οι άνθρωποι εκεί πολλά τα προβλήματα. Προσπαθούν. Είναι προφανώς ότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Βέβαια, εμείς θα εκφράσουμε ένα παράπονο σαν κάτοικοι του Αυδού, ότι εδώ και 15-20 χρόνια βλέπαμε ότι το γεφύρι αυτό ήθελε κάποιες επισκευές. Και οι διάφοροι, ας τους πούμε αξιωματούχους, να μην δώσω έτσι και κάποιους χαρακτηρισμούς, διαβεβαίωναν ότι θα κάνουν κάτι, δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα, ας ελπίσουμε, κύριε Ανιφαντάκη, ότι... θέλω επίσης να σας επισημάνω. Ότι θα υπάρξει λύση. Θέλω επίσης να σας επισημάνω. Ναι, και να ολοκληρώσουμε, κύριε Ανιφαντάκη. Ναι, ολοκληρώνουμε. Ναι, ναι, ναι. Ότι άλλο ένα ιστορικότατο μνημείο. Μία βυζαντινή εκκλησία του 14ου αιώνα. Ο Άγιος Κωνσταντίνος. Στο οποίο... η οποία εκκλησία βρίσκεται μέσα στο φράγμα, όπως λέμε. Και είχε γίνει μία ειδική μελέτη. Να γίνει ένα ανάγχωμα για να διασωθεί. Έχει πλημμυρίσει αυτή τη στιγμή. Τα νερά βρίσκονται σχεδόν μέσα στην εκκλησία αυτή και πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες. Μάλιστα. Για να μην υποστεί σοβαρές ζημιές η στατικότητά της. Μάλιστα, εδώ είμαστε να τα φέρουμε στο προσκήνιο και να δούμε και τις εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ανιφαντάκη, βέβαια. Και μία τελευταία λέξη μπορώ να πω. Βέβαια, ελάτε. Αυτά τα χωριά και ιδιαίτερα το Αυδού δώσαν τα σωθικά τους. Δώσαν τις καλύτερες περιουσίες τους για να γίνει το φράγμα όπως σε λένε. Μάλιστα. Πρέπει να προσεχτούν αυτά τα απομεινάρια. Βέβαια, τουλάχιστον μια... αυτά τα μνημεία. Βέβαια, κύριε Ανιφαντάκη, να σας ευχαριστήσω σας πάρα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμώς. Να είστε καλά, να είστε καλά.